Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ήδη με την ευλογία του Θεού φτάσαμε αισίως και στην Τετάρτη Κυριακή των Νηστειών. Αξιωθήκαμε να εκκλησιαστούμε πάλι τον κατανυκτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και να κοινωνήσουμε τα άχραντα μυστήρια. Η σημερινή μέρα έχει και μια ξεχωριστή σημασία, διότι σήμερα η Αγία μας Εκκλησία τιμά και γεραίει τον Άγιο Ιωάννη το Σιναίτη, το συγγραφέα της Κλίμακος. Η Κλίμακα είναι ένα βιβλίο που το έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, που περιέχει 30 ομιλίες. 30 ομιλίες μας βοηθούν σαν άλλα σκαλοπάτια της Κλίμακας να ανεβούμε ψηλά, εκεί που παθεί η ψυχή μας, κοντά στο Χριστό μας. Αυτά τα σκαλοπάτια της Κλίμακας, της σκάλας δηλαδή, είναι οι αρετές, τις οποίες πρέπει να εφαρμόσει κανείς στη ζωή του για να φτάσει εκεί που πρέπει να γίνει θείας, κοινωνός, φύσεως. Ο Άγιος Ιωάννης έζησε χρόνια σε ένα σπήλαιο μέσα εκεί στο Σινά και διετέλεσε και ηγούμενος αυτής της ιστορικής και ιερασμονής του Σινά. Διαβάζουμε στο δοξαστικό που ψάλαμε αυτό το εγκόμιο στον Άγιο Ιωάννη. «Όσοι επάτερ της φωνής του Ευαγγελίου του Κυρίου ακούσας τον πλούτο και την δόξα Ιησού δεν ελογείς». Ακούοντας λέει «Όσοι επάτερ Ιωάννη τη φωνή του Ευαγγελίου, τη φωνή του Χριστού να μας κάνει κοντά του, εγκατέλειψες και τον πλούτο και τη δόξα και όλα τα θεώρησες κύβαλα», όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «ή να θεών κερδίσεις». «Όθεν πας είναι εμάς». Γι' αυτό λοιπόν σε όλους εφώναξες «αγαπήσατε τον Θεό και ευρύσατε χάρη αιώνιον». Αγαπήστε τον Θεό και θα βρείτε μια χάρη να σας γεμίζει, όχι χάρη προσωρινή για λίγη ώρα, για μια μέρα, για δυο, αλλά αιώνια σε όλη σας τη ζωή εδώ και συνέχεια στην αιώνια ζωή. «Μη δεν προτιμήσετε της αγάπης αυτού». Μην προτιμήσετε τίποτε περισσότερο από την αγάπη του Χριστού. «Είναι όταν έρθει εν τη δόξη αυτού, ευρύσετε ανάπαυση με τα πάντων των Αγίων». Ώστε όταν έρθει με τη δόξα του Χριστός, για να κρίνει ζώντας και νεκρούς κατά τη Δευτέρα του παρουσία, να βρείτε ανάπαυση μαζί με όλους τους Αγίους. Ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν έγραψε αυτή την Κλίμακα, το περίφημο βιβλίο που είναι τυπωμένο και πολλοί το αγοράζουν και το διαβάζουν και ιδιαίτερα το διαβάζουν στο μοναστήριο τώρα τη Σαρακοστή ιδιαίτερος. Βλέπετε, ένα πράγμα μας άφησε την Κλίμακα και έμεινε το όνομά του αλυσβόνητο. Να αφήσει κανείς κάτι πίσω του που να αξίζει, να έχει αξία, ουσιαστική αξία, πνευματική. Όλοι οι Άγιοι, ο καθένας τους, μας άφησε κάτι
που έχει τέτοια αξία και τους θυμόμαστε και τους τιμούμε και βλέπουμε τις εικόνες τους, τα θαύματά τους. Είχα περάσει μια φορά με ένα φίλο, φεύγοντας από την Κωνσταντινούπολη πήγαμε στα Μοίρα της Λυκείας για να προσκυνήσουμε για πρώτη φορά τον τάφο του Αγίου Νικολάου. Ήταν ανοιχτός ο ναός τότε, δεν τον είχαν όμως τώρα μουσείο που τον κλείουν και πρέπει να πληρώσει και εισιτήριο για να μπεις. Ήταν ανοιχτός, πήγαμε και ερευνώντας βρήκαμε τον τάφο του Αγίου Νικολάου. Ήταν λίγες μέρες μετά τα Χριστούγεννα και είχε ακόμα στον τάφο του αναμένα κεριά μισοκαμμένα, που σημαίνει ότι κάποιοι χριστιανοί είχαν πάει και είχαν προσκυνήσει. Είναι από μάρμαρο ο τάφος του Αγίου. Το μάρμαρο έχει μια σχισμή στη μέση και όταν έσκυψα να προσκυνήσω έβγαινε από τον τάφο του άρρητος ευωδία. Έσκυψε και ο φίλος μου ο Βαγγέλης και ένιωσε και αυτός αυτή την άρρητη ευωδία. Ίσως επειδή ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε στον ναό του στα Μοίρα και προσκυνήσαμε τον τάφο του, με αυτόν τον τρόπο ο Άγιος μας έδειξε ότι μας καλοδέχτηκε. Όπως και στη Μονή του Σουμελά, τον Πόντο, που από τότε που έφυγαν οι μοναχοί και ρήμαξε το μοναστήρι με όλα τα γνωστά, όταν πήγαμε εκεί και προσκυνήσαμε, βγήκα απ' έξω και έβλεπα το μέρος από όπου έσταζε το αγίασμα στη χάρη της Παναγίας, τότε που ήταν η αδελφότητα και πήγαινε ο κόσμος, οι Ορθόδοξοι όλοι. Και μετά όλα αυτά σταματήσανε. Και όπως έβλεπα, ενώ ήταν καλοκαίρι, ο ήλιος και την Πέτρα, για μια στιγμή άρχισαν να πέφτουν από τον ουρανό σταγόνες νερού. Η Παναγία έστειλε το αγίασμά της ως δείγμα ότι ευχαριστήθηκε που πήγαμε στη Μονή της. Συγγνώμη, δεν τα λέω αυτά για να προβάλλω τον εαυτό μας, αλλά θέλω να βοηθήσω όλους μας να στηριχθεί η πίστη μας, να καταλάβουμε τι είναι η πίστη μας, τι είναι η Εκκλησία μας, τι είναι η Αγία μας. Επήγα στους λειψούς της Δωδεκανήσου, ένα νησάκι κοντά στην Πάτμο, για να εξομολογήσω. Ήταν λίγες μέρες μετά την εορτή του Αγίου Νικολάου και είχε ένα εκκλησάκι εκεί κοντά που έμενα παρακάτω του Αγίου Νικολάου, λέω πάω να το προσκυνήσω. Επήγα και από την είσοδο της εκκλησίας μέχρι εκεί το δεξιοκλήτος που ήταν η εικόνα του Αγίου Νικολάου είχε φύγει της θάλασσας κάτω και μου είπε η νεοκόρος, η καντιλάπτησα ότι στη χάρη του Αγίου, λέει, ενώ η εκκλησία ήταν καθαρή, την είχα σκουπισμένη, σφουγγαρισμένη, μετά τη Θεία Λειτουργία είδαμε αυτά τα φύκια, αυτά που είναι στη θάλασσα και βρεγμένο το δάπεδο, βρεγμένο. Μου σημαίνει ότι ο Άγιος Νικολάος ήρθε από κάπου που πήγε να βοηθήσει κάποιους που κινδύνευαν τη θάλασσα, κάποιους που τον είχαν επικαλεστεί. Είναι ζωντανή η πίστη μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Είναι κρίμα, κρίμα, κρίμα να τα καταφέρνουν κάποιοι άνθρωποι που ανήκουν σε άλλες ιδέες και σε άλλες παρατάξεις να μας παρασύρουν και να απομακρυνόμαστε από την πίστη μας, από την Εκκλησία μας για να πάμε πού, τον όλεθρο, στην καταστροφή. Και αυτός ο μεγάλος κίνδυνος σήμερα είναι η λεγόμενη νέα εποχή ή παγκοσμιοποίηση ή όμως τη λένε πιο συγκεκριμένα η μεγάλη επανεκκίνηση. Παραβλέπουν και διαγράφουν τα πάντα ό,τι έγιναν μέχρι σήμερα από το Θεό, από τους Αγίους και θέλουν να επιβάλλουν μια νέα τάξη πραγμάτων κατά τη σκέψη τους, κατά την επιθυμία τους. Αλλά κάνουν λάθος οι καημένοι. Και αυτοί είναι, λέει, πέντε άτομα πλούσιοι που έχουν τον πλούτο και με τα χρήματα τους αυτά θέλουν να καθυποτάξουν όλο τον πλανήτη και να κάνουν αυτά που θέλουν. Και εμείς οι καημένοι παρασύρωμε. Παρασύρεται η κυβέρνηση, παρασύρωμεθα μετά εμείς από την κυβέρνηση, παρασύρονται ακόμα και
και πρόσωπα της Εκκλησίας. Γιατί νομίζουν ότι είναι καλά έτσι, μα δεν είναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν της Κλίμακος, ο Σιναίτης, μας υπενθυμίζει την ανάγκη της αρετής, που πρέπει να αποκτήσουμε αρετές για να φτάσουμε στον Χριστό. Και οι Άγιοι Πατέρες μας λένε, και οι παλαιοί και σύγχρονοι, πολλά πράγματα για αυτό το πράγμα, το ζήτημα. Ο Άγιος Παΐσιος λέγει, όταν ένας έχει μια γνώση, τη γνώση του Θεού, όλες οι άλλες γνώσεις είναι μάταιες. Ένας Άγιος Επίσκοπος, ο Μελώης, μακαριστός, Εμιλιανός, έλεγε ότι εκείνο που μας παίρνει πιο κοντά στο Χριστό και παίρνει τον Χριστό πιο κοντά μας, είναι η Θεία Κοινωνία. Όλοι οι πατέρες, ο Άγιος Γέροντας Αμφιλόχιος ο Εμπάτμου, λέγει όταν έχουμε τα βλέμματα στραμμένα στον ουρανό, μην φοβόμαστε τίποτε. Ο Άγιος Πορφύριος, όλοι οι Άγιοι, ο Άγιος Αντώνιος είδε απλωμένες τις παγίδες του διαβόλου και τρόμαξε και αναστενάζοντας είπε, ποιος μπορεί να τις ξεπεράσει αυτές τις παγίδες, και μια μυστηριώδης φωνή του απάντησε, εκείνος που έχει την ταπείνωση. Η ταπείνωση, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι μια αρετή που μας βοηθεί να πλησιάσουμε στο Θεό, διότι όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ο Θεός τον ταπεινώνεστη. Ο Θεός θεωρεί δικός του εκείνος που είναι ταπεινή. Λέει άλλος πατέρας ότι πριν από κάθε άλλη αρετή είναι η ταπείνωση και πριν από κάθε παράπτωμα είναι η υπερηφάνεια. Να μην υπερηφανευόμεθα για τίποτα. Διότι μας λέει και η Αγία Γραφή, τι έχεις όπου έλαβες. Τι έχεις, λέει, που δεν το έλαβες από το Θεό. Και αν αυτό που έχεις το χάρισμα το έλαβες από το Θεό, γιατί καυχάσαι ως μη λαβώ, σαν να μην το έλαβες τάχα από το Θεό. Να έχουμε λοιπόν ταπείνωση και προσευχή. Τρία πράγματα, λέγει ένας Άγιος Πατέρας, είναι που οδηγούν τον άνθρωπο στην πνευματική καταστροφή. Η φιλαργυρία, η γενοδοξία και η φιλιδονία. Εάν ο άνθρωπος τα έχει υπόψη του και τα πολεμήσει, όχι με δική του δύναμη αλλά με τη χάρη του Θεού, θα τα καταφέρει να ανεβεί και τα 30 σκαλοπάτια της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου του Σιναίτου και να φτάσει εκεί που είναι όλοι οι Άγιοι και θα τον περιμένουν όλοι με χαρά, όπως όταν κανείς είναι στη ξενιτιά και όταν έρχεται με το πλοίο, με το αυτοκίνητο, την περιμένουν όλοι με χαρά να τον υποδεχθούν. Όποιος αξιωθεί και ανεβεί αυτά τα σκαλοπάτια της κλίμακος του Ιωάννου, τις αρετές δηλαδή, θα τον υπεδεχθούν οι Άγιοι στους ουρανούς. Οι Άγγελοι, οι Άγιοι και πάνω απ' όλα η Παναγία μας, που σαν μητέρα στοργική παρακαλεί για τον καθένα μας να βαδίσουμε αυτό το δρόμο της σωτηρίας, να πάμε κοντά στο μονογενή Υιό της και Θεό αληθινό. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Εάν θέλετε περισσότερα, θα διαβάζετε την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων. Όχι θεωρητικά βιβλία θεωρίας και πρέπει να κάνουμε και πρέπει να δείξουμε. Οι Άγιοι με απλό τρόπο μας εισαγάγουν τον τρόπο του αληθινού αγώνα και της αληθινής νίκης κατά του διαβόλου και κατά των παθών. Εύχομαι να αξιωθούμε να περάσουμε και τη μια εβδομάδα που μας μένει ακόμα. Η άλλη Κυριακή είναι η πέμπτη Κυριακή των νησιών και μετά η άλλη Κυριακή είναι η εβδομάδα δηλαδή των Παΐων και η Κυριακή των Παΐων. Και μετά εισερχόμεθα την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Χάρηκα σήμερα που είδα στο αναλόγιο νέα παιδιά. Τι ωραία. Θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια που κι εμείς τότε πηγαίναμε στο αναλόγιο, μικροί, μεγάλοι, όλοι και περισσότερο τα παιδιά του σχολείου. Τα συνόδευε ο δάσκαλος και ερχότανε με γραμμή
Την εκκλησία προσκυνούσαν τα αγόρια στέκονται. Στη δεξιά μεριά τα κορίτσια στην αριστερή. Και τον Απόστολο το πιστεύω, το πατερινό, το αυτά έλεγαν τα παιδιά. Τι ωραία που ήταν. Γιατί αλλάξαν έτσι τα πράγματα. Και σήμερα έχουμε γίνει αγνώριστοι. Στη Κομωτινή έχει πολλές σχολές πανεπιστημιακές. Και όταν είχα πάει εκεί για τα δόντια μου, έβλεπα τα παιδιά, φοιτητές και φοιτήτες, πολλά παιδιά. Περνούσαν από μπροστά ή περνούσα εγώ από κοντά τους, σαν να μην ήμασταν ούτε καν Έλληνες οι πατριώτες. Εγώ βέβαια τα χαιρετούσα με αγάπη και μερικά ανταπέδιδα το χαιρετισμό. Αυτή είναι η παιδεία που αξίζει στην πατρίδα μας στην Ελλάδα. Δηλαδή μάθε γράμματα και για την αρετή δεν βαριέσαι, ας μην υπάρχει αρετή. Μα μόνο με τα γράμματα τι θα κάνουμε. Θα γίνουμε κομπορήμονες, εγωιστές και θα περιφρονούμε κάθε απλό άνθρωπο, θα βλέπουμε κάθε επαγγελματία, αγρότη, βοσκό, θα λείψει η αγάπη. Γι' αυτό και έλεγα και οι αρχαίοι υπομονή μας, κάθε επιστήμη που δεν είναι ενωμένη με την αρετή, δεν είναι επιστήμη, είναι πανουργία. Και έλεγα πάλι ακόμα οι αρχαίοι προγονείς μας, γράμματα δι μαθή και μαθώντα νουν έχει. Πρέπει να μαθαίνει κανείς γράμματα, αλλά παράλληλα πρέπει να έχει και νου Χριστού, να σκέπτεται κατά Χριστόν, όχι κατά μασονία και κατά νέα εποχή και όλα αυτά τα αλόκοτα πράγματα που ήρθαν να καταστρέψουν την ευλογημένη και αγιασμένη και δοξασμένη πατρίδα μας. Ωστόσο, ελπίζουμε ότι όλα αυτά είναι προσωρινά και με τρόπο που ο Θεός ξέρει και θα αποφασίσει, θα αλλάξουν όλα και θα ξαναβρούμε πάλι τη σωστή πορεία μας, τη σωστή τροχιά στη ζωή. Με την ευλογία του Θεού και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χρυσοστόμου και του αδελφού Ιωάννου, έμεινα ένα μήνα κοντά σας και ευχαριστήθηκε η ψυχή μου, εφράνθηκε. Χόρτασα ιερές ακολουθίες, ιερές λειτουργίες, Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία μας φέρνει κοντά στο Χριστό και φέρνει το Χριστό κοντά μας. Να μην το λησμονούμε αυτό και να μην αργούμε να κοινωνούμε, να φέρουμε στο νου μας αυτό που λέει ο ιερέας κάθε φορά που βγαίνει εδώ στο Σολέα με το Άγιο Δισκοπατήριο και λέει με τα φόβου Θεού πίστος και αγάπης προσέλθετε. Τι προσέλθετε, ελάτε για να κοινωνήσετε. Δεν είναι κρίμα, δεν είναι ασέβεια, δεν είναι αμαρτία να έχει 100 άτομα και να μην ερχόνται ούτε δύο να κοινωνήσουν. Σήμερα είδα κοινωνήσατε πολύ και στις προγιασμένες που ερχόμουν κοινωνούσατε. Να έχετε την ευλογία του Θεού και να είστε πάντα στέρεοι στην πίστη για να λαμβάνετε χάρη αντιχάριτος. Χάρη επάνω στη χάρη. Τη Θεία Χάρη, η οποία τα ασθενή τα θεραπεύει και τα ελείποντα τα αναπληρεί. Η χάρη λοιπόν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας, με τις οικογένειές σας, με τα έργα σας και καλή Ανάσταση.